Σεισμική δόνηση 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε σήμερα την Παλαιόχωρα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών, η δόνηση που σημειώθηκε το πρωί αποτελεί συνέχεια της σεισμικής διέγερσης που παρατηρήθηκε σε συγκεκριμένη περιοχή από το προηγούμενο 24ωρο με σεισμούς μικρότερης κλίμακας. Σήμερα το πρωί στις 7 και 1 εκδηλώθηκε μια σεισμική δόνηση της τάξης των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 17 χιλιόμετρα, 60 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Παλαιοχώρας. Η δόνηση αυτή εκδηλώθηκε στον υποθαλάσσιο χώρο, είναι ακριβώς πάνω στα ρήγματα του ελληνικού τόξου και ουσιαστικά προηγήθηκαν άλλες 10 περίπου δονήσεις μικρότερης κλίμακας το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή τις τελευταίες 24 ώρες περίπου. Πάντως, παρά το μέγεθός του, ο σεισμός δεν έγινε αισθητός στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων και αυτό επειδή σημειώθηκε στον υποθαλάσσιο χώρο και σε μεγάλη απόσταση από το νησί, ενώ δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή άλλες επιπτώσεις από τη δόνηση. Η σεισμική αυτή δραστηριότητα δεν έγινε αντιληπτή στο χερσαίο χώρο της Κρήτης, ούτε στους δήμους που είναι πιο κοντά στην περιοχή στην οποία εκδηλώθηκε ο σεισμός. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου με τον Ευθύμη Λέκα να εμφανίζεται καθησυχαστικός, καθώς όπως εξηγεί, ακόμα και αν σημειωθεί μεγαλύτερο σεισμός, το επίκεντρό του είναι πολύ μακριά από το νησί. Είναι μια περιοχή που έχει υψηλό δυναμικό, αλλά όμως βρίσκεται αρκετά μακριά από τη Χέρσονησο και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι ακόμα και μεγαλύτερες δονήσεις να εκδηλωθούν. Δεν θα έχουμε επιπτώσεις στον χώρο της Κρήτης. Το επίκεντρο είναι πάρα πολύ μακριά. Συνεπώς έχουμε πολλά περιθώρια ασφάλειας ακόμα για τη σεισμική δραστηριότητα. Σε κάθε όμως περίπτωση παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου για να δούμε πώς εξελίσσεται και δυναμικά αλλά και χρονικά.